Δέλτα Σίγμα Εμπορικούς Συλλόγους, σαν ομοσπονδίες εμπορικών συλλόγων Κρήτης και Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών Νομού Αγίου Νομού Λασιθίου, και σαν ΕΣΕ και σαν ΓΕΣΕΒΕ έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις στην κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα των οφειλών στον ΟΑΕ. Βλέπουν ότι το θέμα αυτό, όσο περνάει ο καιρός, εντείνεται ακόμα περισσότερο. Οι οφειλές είναι τεράστιες, είναι μεγάλες. Επομένως, εμείς έχουμε ζητήσει περισσότερες δόσεις, να γίνουν δόσεις περισσότερες. Με αυτή την περίπτωση θα μπορούμε και εμείς να δίνουμε έναντι μαζί με τις τρέχουσες οφειλές και βέβαια να έχουμε και ασφάλεια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε, δεν είναι εύκολο και για μας να είμαστε ανασφάλιστοι. Και δεν είναι το ότι εμείς δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Απλά είναι τόσα πολλά, έχουν πέσει οι τζίροι μας. Επομένως, εκ των προτέρων θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάνουμε κάποιες επιλογές. Τι θα πληρώσουμε. Αποφεύγουμε λοιπόν να πληρώσουμε αυτό το οποίο βαλόμαστε μόνο εμείς. Η ασφάλειά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Γιατί κακό κάνουμε στον εαυτό μας, να μην έχουμε ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, από ό,τι ακούμε τώρα, θα συζητηθεί το θέμα αυτό από Σεπτέμβρη για περισσότερες δόσεις. Αυτό πιστεύω ότι θα μας ανακουφίσει. Γιατί θα μπορέσουμε, όσοι τέλος πάντων μπορούν, να κάνουν τη ρύθμιση αυτή και έτσι και τα ταμεία του ΟΑΕ θα εισπράξουν κάποια χρήματα, αλλά και εμείς θα έχουμε την ασφάλεια και θα νιώθουμε πιο ήρεμοι σε οτιδήποτε μας συμβεί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε καλύτερα νέα, όπως ελπίζουμε επίσης στην ελάφρυνση τη φορολογική. Αυτό που έχουν κάνει στο μικρομεσαία επιχείρηση να φορολογείται με 26% και 55% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος έχει τόσο πολύ βαλθεί από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει. Και βέβαια το φορολόγητο από το 1 ευρώ. Έτσι. Μιλάμε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι αυτοί που τα νομοθετούν δεν βγαίνουν στην αγορά, δεν βγαίνουν στην πιάτσα, δεν βγαίνουν στα μαγαζιά μας να κάνουν μία βόλτα, να δούνε πραγματικά οι διεισόμασεις τι περνάμε. Είναι μία πορεία αυτή.